και σύνδεση με τα φιλικά κράτη που έχει άμεση και συμμαχική σχέση με τουρκική στρατιωτική παρουσία. Αυτό κάνει η Τουρκία. Έχουμε νότια ημισέλινος, με Κατάρ, Σομαλία, Λιβύη, Αλβανία, αυτή. Βορειοδυτική ημισέλινο, Βουλγαρία ή νότια περιοχή, Σκόπια, Κόσοβο με κατάληξη Αλβανία. Ανατολική ημισέλινο, Κατάρ, Κουρδικό Ιράκ, Αζερβαϊτζάν, Ναγκόνο Καραμπάχ. Και ουσιαστικά όλο αυτό δείχνει ότι αν ενώσει τις ημισέλινους αυτούς, σε ενώσει, λες το γίνεται ένας κύκλος. Κύκλος. Ο κύκλος αυτός, κυρίως αυτού της Μεσογείου, αυτού της βορειοδυτικής πλευράς με Αλβανία και βορειοανατολικής με Βουλγαρία, μια χώρα σφίγγει. Αυτή η χώρα είναι η Ελλάδα. Η χώρα που είναι μέσα στον πυρήνα της τουρκικής ημισελήνου, αν τα ενώσει τα κομμάτια της ημισελήνου, κάνει ένα ολόκληρο κύκλο. Είναι η Ελλάδα. Στο μέσο είναι η πατρίδα μας. Δηλαδή σου λέει ο Ερντογάν τι θέλει. Σε θέλει δορυφόρο. Θέλει τη χώρα μας δορυφόρο της Τουρκίας. Ο Ερντογάν θέλει την Ελλάδα να υποστεί τη φιλανδοποίηση. Εάν εσείς πιστεύετε οι αγνοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι πλανεμένοι, οι παραπλανημένοι ψηφοφόροι πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό το κόμμα ασκεί σοβαρή πολιτική εξωτερική, κάνετε λάθος. Ξαναψάξτε το, ξαναδείτε το. Ξαναδείτε κατάμαρα την πραγματικότητα. Στο βολεπαιρετικό με τον Κατσίφα, πρόεδρος της βολεπαιρετικότητας, ακόμα συντάξει περίμενα. Στο Σκοπιανό, πρόεδρος στη Μακεδονία. Στο Αιγαίο, προδίδει το Αιγαίο. Στο λαθρομεταναστευτικό συνεχίζει την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Μπολιάζει τη χώρα συνεχώς με λαθρομετανάστες. Γεμίζει τη χώρα με Ισλαμιστές. Στην δε οικονομία ακολουθεί την πεπατημένη οδό των εντολών των Γερμανών. Πείτε μου λοιπόν εσείς καλοί μου άνθρωποι, καλοί μου ψηφοφόροι, πώς είναι δυνατόν να εμπιστεύεστε αυτό το κόμμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα που πιστεύετε ότι ήταν. Δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και το Πασό, το Κινάλ, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, η Ελλάδα, ανοίξει στους Έλληνες και όλα αυτά. Πατρίδα, θρησκεία, ορθοδοξία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, έχουν σχέση αυτά τα πράγματα με τα κόμματα σημερινά. Σε σένα ψηφοφόρε μου το λέω, του Κινάλ, σε σένα της Νέας Δημοκρατίας, πείτε μου πραγματικά, ποια είναι η σχέση των κομμάτων σας, των ιστορικών αυτών κομμάτων, όχι με την πτώχευση, είναι άρρητα συνδεδεμένη, αλλά με αυτά που έλεγαν κατά καιρούς οι προηγούμενοι ηγέτες τους. Το αν τα εφήρμοζαν ήταν άλλο θέμα, αλλά εσείς ψηφίσατε για αυτά που έλεγαν. Πώς είναι δυνατόν να το ανέχεστε ακόμη και τώρα. Ειλικρινά το λέω αυτό. Πώς είναι δυνατόν να τους πιστεύετε ακόμη και τώρα. Πείτε μου εσείς. Εάν μου βρείτε μια δικαιολογία, προφανισμό. Αυτός. Να το συζητήσουμε. Αλλά αν όλοι εσείς είναι ο δημοκράτης ψηφοφόροι, αποδίδετε την παταγώδη αποτυχία του κόμματός σας. Και του Κινάλ. Στον κοροναϊό. Να θυμάστε κάτι. Κάτι πολύ απλό. Ο κοροναϊός θα φύγει. Τα αποτελέσματα όμως θα είναι εχθρά. Θα πεινάσουν. Έρχεται πείνα. Και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση δεν σχεδιάζει με βάση αυτό το γνώμα. Σχεδιάζει με γνώμα να επανεκλεγεί. Να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, ρε παιδί. Πρόγραμμα πραγματικό. Πρόγραμμα χειροπιαστό που μπορεί να υλοποιηθεί αύριο το πρωί. Φώναζα, θυμάμαι, εδώ και πόσα χρόνια παρακολουθείτε. Έλεγα ότι από τα φαρμακευτικά βότανα μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Μπορούμε να κάνουμε βαριά βιομηχανία με 100 δις τζίρους. 100 δις τουλάχιστον. Από τα φαρμακευτικά βότανα θέλει οργάνωση, σχέδιο κλπ. Τους το είπα στην Βουλή. Το είπα στον Πρωθυπουργό κατηδία. Του λέω φώναξε τους εμπειρογνώμονες δικού μας να σας ενημερώσουν. Δεν τους καλεί, δεν μας λέει τίποτα. Διαπίστευτο. Έλεγα και είδε η μεγάλη απόδειξη, φίλες και φίλοι. Και χαίρομαι. Έτσι. Όταν εγώ μιλούσα, θα το πω για να το καταλάβετε, για την κορχική μου. Έλεγα προηγουμένως και στο Γιάννη πριν από καιρό. Εσύ δεν ξέρεις από την κορχική μου. Είσαι υποχρεωμένος, δεν είσαι. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Από τον κόμπο Κοζάνης. Γελάει. Φαρμακευτικό βότανο. Κρόκος Κοζάνης. Κορχική μου.
Από εκεί βγαίνει. Και δεν ξέρω τώρα αν κάνει καλό ή κακό, που κάποιοι λένε δεν μπορεί να είναι τόσο. Ναι, παιδιά. Όλο ο κόσμο μιλάει για την τουρκική είναι παγκοσμίω. Δεν ξέρω πόσο καλό μπορεί να κάνει κακό. Κάνει καλό, δεν καταλάβατε. Αν δεν ξέρω το κορονοϊό, τι κάνει. Δεν μου ενδιαφέρει με αυτό. Αλλά φαρμακευτικό πόταμο είναι. Κατάλαβε να μου λέγανε για τα ματζούκια που έλεγα εγώ. Σε λίγο λοιπόν εδώ θα σα ανακοινώσω επιστημονική μελέτη. Δεν το λέω εγώ. Καθηγήτρια. Καθηγήτρια παρακαλώ. Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κυρία Διαμάντο Λάζαρη, καθηγήτρια στο Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Απιθύντα, τα λέει αυτά. Όταν τα έλεγα στην Βουλή, μου λέει για ματζούνια. Παρουσιάζω προϊόντα με τέτοια βότανα, που βοηθούν και ανακουφίζουν κόσμο και μιλούν οι αγράμματοι, αστοιχείωτοι για ματζούνια. Για να καταλάβετε πόσο γελοί είναι. Γιατί εγώ για να το κάνω αυτό, το έχω ψάξει. Ασχολούμαι. Ειδικοί επιστήμονες, χημικοί, και τώρα το επιβεβαιώθηκα, μου κάνω τα κανάλια, δεν μιλά κανείς. Και μιλούν απαξιωτικά, γιατί είναι τόσο ανόητοι για κυραλυφές, όταν ξεχνούν οι μέσες κυραλυφές υπάρχουν τα βότανα, φαρμακευτικά. Δεν είναι φάρμακα, όχι, ούτε θεραπεύουν, αλλά όταν βγαίνει το πανεπιστήμιο και λέει ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, βιομηχανία βαριά, γιατί να μην το κάνω εγώ, όχι εγώ, η χώρα μου. Για να έχει δουλειά το παιδί σας. Να έχει δουλειά το ανήψι σας, το εγγόνι σας. Για να ξαναγυρίσουν 600.000 Ελληνόπουλα πίσω, έπαιρνε. Ο Χριστός και η Παναγία, τι λέω άλλο. Σε λίγο λοιπόν μια είδηση σοκ. Θα συγκλονίσει η είδηση. Θα καταλάβετε πόσο δίκιο είχε ο Βελόπουλος παρά τη λιδωρία αυτών των ηλίθιων ανοήτων που λένε διάφορα. Τόσο ανόητοι. Αν ήξερα, δεν θα μίλαγα. Σε λίγο, ειλικρινά το λέω αυτό, μια άδειση σοκ. Σοκ, για αυτό που σας λέω τώρα.